Δεν ζητάμε την κατάργηση, αλλά την νόμιμη λειτουργία των λαϊκών αγορών, υπογράμμισε για μία ακόμη φορά ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Ο Μανώλης Κουμαντάκης συναντήθηκε με τον νέο δήμαρχο της πόλης, Βασίλη Λαμπρινό, και του έθεσε όλα τα κέρια προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο. Αυτή τη μεγάλη ασυδοσία που γίνεται καθημερινά στους δρόμους του Ηρακλείου, όπου ζητάμε να βρεθεί μια οριστική λύση πλέον στο θέμα αυτό στρατηγικού χαρακτήρα, που πρέπει να ξεκινήσουμε τη συζήτηση αυτή τώρα, να βρούμε αυτούς τους τρόπους στρατηγικού χαρακτήρα, ώστε οι λαϊκές να λειτουργούν με ένα νόμιμο τρόπο και πραγματικά να λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν στη χώρα μας. Ο Μανώλης Κουμαντάκης ζήτησε τη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων για την οργάνωση και ανάδειξη του ιστορικού κέντρου του Ηρακλείου. Οι μικροπολιτές χωρίς άδεια πρέπει επιτέλους να πάψουν να λιμένονται την αγορά. Έχουμε συντάξει μελέτη τι ακριβώς θέλουμε να φτιάξουμε. Έχουν βρεθεί επιμέρους σε δρόμους του Ηρακλείου έμποροι και έχουμε φτιάξει μελέτες τι ακριβώς πρέπει να γίνουν, τι πρέπει να μας κάνει ο Δήμος, για να μπορέσουμε κι εμείς να προχωρήσουμε, ώστε μέσα από ενέργειες που θα γίνονται σε εμπορικό πλέον χαρακτήρα και μέγεθος, να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια μεγάλη αγορά, όλη την αγορά εντός των τυχών του Ηρακλείου. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και οι ελεύθεροι ασφαλείς χώροι στάθμευσης είναι βασικές προϋποθέσεις για την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής του ιστορικού κέντρου, καταλήγει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, σημειώνοντας ότι στο παρελθόν οι έμποροι δεν βρήκαν ανταπόκριση. Αυτή η Δημοτική Αρχή της ενέταξε στο πρόγραμμά της και πήγαμε χθες να επιβεβαιώσουμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η βούληση, ώστε από αύριο κιόλας με τις αρμόδιες αντιδημαρχίες να προχωρήσουμε τις εργασίες και ό,τι χρειαστεί, σιγά σιγά και βήμα με βήμα, να υλοποιήσουμε αυτό το μεγάλο στρατηγικό στόχο για την εμπορικότητα, την ιστορικότητα και τον πολιτισμό αυτής της πόλης.